στην κριτική που ασκήθηκε στην οικονομική επιστήμη για το ότι απέτυχαν να προβλέψουν την οικονομική κρίση, δεν θα συμφωνούσα, αλλά υπό μια διαφορετική έννοια από ό,τι γίνεται συνήθως. Είμαι ιστορικός, διδάσκωσα την οικονομική επιστήμη, ασχολούμαι με την οικονομική ιστορία. Δεν πιστεύω ότι οι κοινωνικές επιστήμες, και εντάσσω και τα οικονομικά στις κοινωνικές επιστήμες, είναι σε θέση να προβλέψουν. Η πρόβλεψη είναι, για την οποία κατηγορείται η οικονομική επιστήμη, είναι ένα, αν θέλετε, μια παγίδα στην οποία πέσαν τα οικονομικά μόνα τους, γιατί πίστευαν ακριβώς ότι μπορούσαν να προβλέψουν. Δεν πιστεύω στην προβλέψιμότητα των κοινωνικών φαινομένων, οπότε δεν θα υιοθετήσω αυτό το κομμάτι της κριτικής. Όσον αφορά δε το μοντέλο, τα κυρίαρχα υποδείγματα των οικονομικών προσεγγίσεων, η κριτική ασκείται από πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι καινούρια. Απλούστατα, η χρηματοπιστωτική κρίση έκανε έκδηλες ακόμα πιο έντονα τις αδυναμίες αυτών των κυρίαρχων προτύπων. Έτσι έχει αναπροσανατολιστεί αυτή τη στιγμή η οπτική μας, και απόψεις οι οποίες παλιότερα ήταν περιφερειακές στα οικονομικά, δείχνουν σταδιακά να κερδίζουν σε σημασία. Δεν είναι παράλογο να υποστηρίξει κανείς πως αυτά τα κυρίαρχα μοντέλα έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από την κοινωνία, από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε άμεσα. Νομίζω ότι είναι σαφές πάλι και στους περισσότερους αυτούς που θέλουν τουλάχιστον να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας, ότι τα οικονομικά δεν μπορούν να κατανοηθούν ξεχωριστά από την πολιτική. Μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε μια οικονομία χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις δομές εξουσίας, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την κοινωνική ανισότητα. Επομένως, η κριτική που ασκείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ορθή. Δεν πιστεύω πάντως ότι είναι καινούργια. Είναι παλιά, η οποία πολύ απλά κέρδισε σημαντικό έδαφος με την κρίση. Τώρα, στη δεύτερη ερώτησή σας, τι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο που διδάσκονται τη διδασκαλία των οικονομικών στα πανεπιστήμια, νομίζω ότι και εδώ η απάντηση έχει δοθεί πολύ καιρό. Τα οικονομικά υποφέρουν από τη μεγάλη εξειδίκευση, από τη μεγάλη ποσοτικοποίηση των μεθόδων τους. Δεν είναι απαραίτητο κακή ποσοτικοποίηση, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα ξεφύγουν ποτέ από τη μονομέρεια, και ότι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων, των οικονομικών τμήματων, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποκτήσουν ένα εύρος γνώσεων που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα καθημερινά προβλήματα, αν τα οικονομικά δεν αντιμετωπιστούν ως κοινωνική επιστήμη, ως μια άλλη κοινωνική επιστήμη, και δεν διδάσκονται σε αυτή την προοπτική. Δεν μπορεί, όπως το είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για την οικονομία χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις δομές εξουσίας, την πολιτική. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για μια οικονομία χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις κοινωνικές δομές μιας χώρας. Δεν μπορεί κανείς, για να προσθέσω εκθετικό μου αντικείμενο, να μιλάει για την οικονομία μιας χώρας χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το παρελθόν αυτής της χώρας, την ιστορία μιας χώρας. Επομένως, χωρίς να θέλω να μειώσω σε τίποτα τις τεχνικές που αναπτύσσουν τα οικονομικά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, και το πω όχι μόνο εγώ αλλά και πάρα πολλοί άλλοι οικονομολόγοι και εμείς, να ενταχθούν τα οικονομικά, να διδάσκονται με μεγαλύτερη έμφαση τα οικονομικά ως μια κοινωνική επιστήμη.